Θα σας πω τι με προβληματίζει. Ναι. Όλα αυτά είναι λίγο πολύ αναμενόμενα. Ναι. Και το τι λέει ο κύριος Μενέντες, συνεπής σε αυτά που λέει από το 96 παρακαλώ, συνεπής και ο κύριος Ερντογάν. Αυτό που μου προκαλεί εντύπωση είναι ότι μάλλον έπεσε στο κενό μια γερμανική προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι. Α, λέτε για τη συνάντηση των συμβούλων. Ναι, ναι, για πείτε μας. Βεβαίως. Είχαμε τον κύριο Καλίν, είχαμε και από την δική μας πλευρά την τέλος πάντων αντικαταστάτη, να το πούμε έτσι, κυρία Σουρανή. Είχαμε και συμμετοχή Γερμανού αξιωματούχου. Και ενώ συνήθως όποτε οι Γερμανοί παρεμβαίνουν, καταφέρνουν κάπως να ρίξουν τους τόνους, εδώ μέσα σε λίγα 24 ώρα ακούσαμε πάλι επιλέσεις περί πυράβλων που θα χτυπήσουν την ελληνική πρωτεύουσα. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Δείχνει ότι ο Ερντογάν και γενικά η Τουρκία αυτή την περίοδο μάλλον δεν ακούει κανέναν. Θέλω να πω δηλαδή ότι το 20 πάλι έδειξαν να αγνοούν κάπως τους Γερμανούς την δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά μαζεύτηκαν, κάπως τους άκουσαν. Mm-hmm. Αλλά μετά βγάλανε το Oruç Race, ξαναπαρενέβησαν οι Γερμανοί, κάπως μαζεύτηκαν. Τώρα δεν φαίνεται ότι υποχωρούν έναντι των γερμανικών παρενέσεων, ούτε καν των αμερικανικών. Αυτό τι σημαίνει, ότι θα στείλουν ταϊφούν στην Αθήνα? Όχι. Ούτως ή άλλως και να θέλουν δεν μπορούν και το ξέρουν. Αλλά δείχνει ότι ο Ταγίπ Ερντογάν παίζει σκληρό πόκερ με τις ξένες δυνάμεις, αυτή τη διαπραγμάτευση που έχει κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες, mm-hmm. αλλά και, και με την Ευρώπη, αλλά πιέζει πάρα πολύ και εμάς. Ξέρετε, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των δύο κρατών που έχουμε μπει ένα τη βδομάδα, πιθανά και δέκατη, απειλών του τύπου θα βομβαρδίσουμε την πρωτεύουσά σας. Προσέξτε, εδώ δεν μιλάμε για ένα νησί, μια βραχονησίδα, όχι προς Θεού ότι το έδαφος ναι, του ελληνικού που βρίσκεται έχει καμία διαφορά, αλλά θέλω να πω, οι απειλές έχουν φτάσει σε σημείο ότι θα στείλουμε πύραυλο να χτυπήσει την πρωτεύουσά σας. Το οποίο παρεπιπτόντως αυτό θα αποτελούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Και κάποια στιγμή θα πρέπει να ασχοληθεί σοβαρά η διεθνής κοινότητα με αυτά. Το 1981 βγαίνει του Πασόκ στην εξουσία. Μάλιστα. Και θέτει κάποιες προϋποθέσεις για να αρχίσει συνομιλίες με την Τουρκία. Μία από τις προϋποθέσεις είναι το περίφημο μορατόριουμ πτήσεων πάνω από το Αιγαίο. Να μην υπάρχει καμιά πτήση Τούρκων πάνω από το Αιγαίο για να συζητάμε. Οι Τούρκοι δεν το κάνουν δεκτό, συνεχίζουν και τελικώς οι συνομιλίες διακόπτονται οριστικά στις 15 Νοεμβρίου του 1983 όταν η Τουρκία αναγνωρίζει το παράνομο ψευδοκράτος. Έκτοτε, από το 83 ως το 87, από τον Νοέμβριο του 83 ως τον Μάρτιο του 87, μέχρι την κρίση, δεν είχαμε καμία απολύτως επαφή μεταξύ μας σε κανένα επίπεδο πλην των εκατέρωθεν πρεσβειών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον Μάρτιο του 87 να οδηγηθούμε σε κρίση και πάρω λίγο σε πόλεμο που οφειλόταν σε λάθος μηνύματα που περνούσε η μία και η άλλη πλευρά. Να το κάνω πιο λιανά. Όταν ο τότε Τούρκος πρέσβης, ο Ακιμάν, πήγαινε στον τότε αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδος, τον Καψή, το Γιάννη Καψή, και του έλεγε, πληροφορηθήκαμε ότι πρόκειται να βγείτε σε αυτή την περιοχή, θα κάνετε έρευνες? Ο Καψής του απαντούσε τη στάνταρ φράση, η Ελλάδα θα κάνει έρευνες όταν και όποτε κρίνει απαραίτητο, γιατί είναι νόμιμο δικαίωμά μας. Αυτός μετέφερε το μήνυμα πίσω στην Άγκυρα ότι οι Έλληνες προτίθενται να προχωρήσουν σε έρευνες στην περιοχή της Φαλοκρηπίδας. Και αυτό χτυπούσε κόκκινο καμπανάκι μία, δύο, τρεις φορές. Κάποια στιγμή φτάσαμε στο όριο του πολέμου. Έκτοτε το ελληνικό πολιτικό σύστημα αποδέχεται ότι με την Τουρκία, αν μη τι άλλο, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας για να αποφορτίζεται η κατάσταση, αλλά και για να συνομιλούμε σε ένα στοιχειώδες επίπεδο να ξέρουμε πώς σκέφτονται. Σαφώς πριν τις εκλογές δεν περιμένουμε απολύτως τίποτα. Προσπαθούμε να ελπίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε ένα λίγο καλύτερο κλίμα. Όχι, είναι μια συνάντηση η οποία, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι η πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο αυτών προσώπων. Η συνάντηση αυτή γίνεται ακριβώς μετά την απειλή ότι θα κάψω την Αθήνα.
Ναι, ήταν μια συνάντηση αναγνωριστική να γνωριστούν μεταξύ τους. Τώρα, μέχρι τις τουρκικές εκλογές, αντικειμενικά, δεν μπορεί κάποιος να περιμένει ότι θα υπάρξει κάποια μείζον αλλαγή στις διμερείς σχέσεις. Και κάτι ακόμη. Αυτά όλα είναι επιλογές του Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος είχε δηλώσει προσφάτως ότι δεν δέχομαι να είμαι με το Μητσοτάκη στο ίδιο δωμάτιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά ωραία και καλά, αλλά προέρχονται από την Τουρκία.